Υπάρχει μια ενορχιστρωμένη επίθεση ενός πολιτικού φάσματος των δυνάμεων της Νέας Δημοκρατίας. Εσείς κάνουμε. Δεν είναι υποχρεωτικό να συμφωνούν όλοι μαζί σας, κύριε Σκουρλέτη. Ο καθένας έχει τη δική του άποψη. Ενορχιστρωμένη λοιπόν επίθεση. Γιατί λέτε ενορχιστρωμένη επίθεση? Διότι όλο αυτό που παρακολουθούμε. Δεν έχουν δικαίωμα να είναι κατά. Υπάρχει μια σκηνοθετημένη κατάσταση η οποία είναι ενάντια στο άσυλο, η οποία κατά τη γνώμη μας... Σκηνοθετημένη με ποιο τρόπο έβαλαν τους μετανάστες στη νομική, εμείς η κυρία Βόζεμπεργκ και ο κύριος Πλεύρης? Η σκηνοθετημένη έχει να κάνει με τα δημοσιεύματα που υπήρξαν και τον τρόπο που παρουσιαστήκαν τα γεγονότα, τα οποία αλλοιώνουν το νόημα των φράσεων και των καταστάσεων. Για παράδειγμα, εγώ πιστεύω ότι προχθές στη νομική δεν υπήρξε κατάληψη. Και δεν το λέω μόνο εγώ, το είπα και ο πρόεδρος των Βρετάνων, ο κύριος Παπαθεοδόρου. Τι υπήρξε φιλοξενία? Και αυτό το αντιλήφθηκαν και οι Βρετανικές αρχές, οι οποίες μετά από το κλείσιμο μίας ημέρας της σχολής. Μισό λεπτό να τελειώσω. Βάζω τελεία και αμέσως. Όλοι, μόλις σας κάνω ερώτηση, θέλετε να τελειώσετε. Όχι. Απάντηση να δώσετε. Βεβαίως, και θα πείτε ό,τι θέλετε. Αυτό αντιλήφθηκαν και οι πανεπιστημιακές αρχές, οι οποίες ανοίξαν την επομένη. Καταργήθηκε το άσυλο, είπε ο κύριος Πελεγρίνης. Αυτό το χαρακτηρίζω μια προσπάθεια απελπισμένων ανθρώπων μεταναστών, οι οποίοι με μια οριακή πράξη δεν κατέλαβαν το χώρο της πήγανε να καταφύγουν σε ένα χώρο που, κατά τη γνώμη μας, το χώρο του πανεπιστημιακού ασύλου, δεν μπορεί να αφορά μόνο τα πρόσωπα της πανεπιστημιακής κοινότητας. Αφορά κυρίως χώρους. Όπου ένας χώρος, ο οποίος αφορά έχει... χώρους στο άσυλο. Βεβαίως. Ποιος χώρος? Το ακούτε για πρώτη φορά. Κύριε, εννοεί.